να έχεις πάει στο Final Four είναι κίνητρο ή βάρος για την επόμενη σεζόν? Δεν μπορεί να πω ότι βάρος, μια τέτοια σημαντική ένα επίτευγμα για την ομάδα δεν μπορεί να είναι βάρος για την επόμενη. Είναι, προφανώς ήταν προνόμιο, γιατί αρκετοί παίκτες προτίμησαν να έρθουν σε εμάς φέτος και για αυτό το γεγονός, προφανώς για τα συμβόλαιά τους, αλλά και για το γεγονός ότι ήρθαν σε μια ομάδα που έχει παίξει ήδη Final Four και είναι μια ομάδα που έχει κρατήσει τον κορμό της και έχει, θεωρητικά έχει ενισχυθεί. Οπότε νομίζω για την ώρα είναι θετικό. Σε σχέση με τις υπόλοιπες διεκδικήτριες του τίτλου στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός είναι μια ιδιαίτερη ιστορία για τον τρόπο με τον οποίο χτίστηκε και τα οικονομικά δεδομένα που έχει να διαθέσει σαν ομάδα. Καταρχήν, εμείς κανείς από εμάς δεν θα πει ότι πάμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα και νομίζω ότι καμία ομάδα δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Είναι τόσο δύσκολο πια το επίπεδο του ανταγωνισμού στην Ευρωλίγκα που εν δυνάμει 15-16 ομάδες θα μπορούν να είναι στην οκτάδα. Εμείς είχαμε έναν τρόπο σκέψης πέρσι που μας οδήγησε στη δεύτερη θέση στην κανονική περίοδο και στο Final Four. Και είναι λάθος να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, να πούμε ότι πάμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα φέτος επειδή πέρσι για ένα σουτ δεν είμαστε στον τελικό. Αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να μπούμε στην οκτάδα. Επαναλαμβάνω, φοβερά δύσκολο. Κάθε χρόνο η Ευρωλίγκα γίνεται όλο και πιο σκληρή, όλο και πιο δύσκολο. Ο ανταγωνισμός αυξάνεται. Πρέπει να μείνεις πολύ σταθερός. Πρέπει να έχεις πολύ καλά αποδυτήρια, να έχεις καλή χημεία και φυσικά να παρουσιάζεις στο παρκέ ένα μπάσκετ το οποίο σε τελική ανάλυση κερδίζει. Εμείς πρέπει να έχουμε τέτοιο στόχο. Δεν μπορεί, σε καμιά περίπτωση δεν πάει το μυαλό μας ότι πάμε να το πάρουμε. Τώρα, όσον αφορά αυτό που λέτε, τα χρήματα που δαπανώνται, είναι πάρα πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ που έχουμε τους ιδιοκτήτες της ομάδας και μας δώσαν την ευκαιρία να έχουμε μια τόσο καλή ομάδα φέτος. Αλλά ο Ολυμπιακός πάντα είχε ένα διοικητικό μοντέλο με τέτοια μορφή. Κατέκτησε και δύο Ευρωλίγκες με αυτόν τον τρόπο σκέψης και κάποιους άλλους τίτλους και κάποιες άλλες φοβερές πορείες, Final Four. Δεν βλέπω τον λόγο να αλλάξει. Είναι μια ομάδα που δεν δαπανά 40 εκατομμύρια το χρόνο για να πετύχει στόχους, αλλά όπως είδατε, με κάποιο τρόπο τα καταφέρνει και αλλιώς. Σας θυμίζω ότι πέρσι δεν υπήρχε ένας που να πίστευε ότι στην αρχή της χρονιάς ότι η ελληνική ομάδα θα ξανακουμπήσει Final Four για χρόνια. Οι περισσότεροι αναλυτές αυτό λέγανε και εμείς καταφέραμε να το κάνουμε. Δεν θα αλλάξουμε λοιπόν σκεπτικό και η διοίκηση θα κάνει το καλύτερο που μπορεί για μας, αλλά και εμείς με τον τρόπο δουλειάς, με την τεχνογνωσία, με το know-how, με την στελέχωση που έχουμε σε όλα τα επίπεδα, ενώ παίκτες, προπονητές, γυμναστές, φυσικοθεραπευτές, γιατρούς, front office. Όλοι δουλεύουν σε αυτήν την κατεύθυνση και νομίζω πια ότι όλοι είναι πάρα πολύ καλοί, αποδεδειγμένα στη δουλειά τους. Ως προπονητής, θεωρείτε ότι αυτός ο Ολυμπιακός, έτσι όπως έχει χτιστεί, με ακόμα περισσότερο σουτ και ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, πλησιάζει σε αυτό που έχετε στο μυαλό σας ως ιδανικό για να παίξει η ομάδα? Ναι. Πιστεύω ότι αγωνιστικά έχουμε όλα τα κομμάτια που χρειαζόμαστε για να παίξουμε ένα μπάσκετ όπως παίζεται στη σύγχρονη εποχή. Ένα μπάσκετ που βασίζεται στην ταχύτητα, στο ρυθμό. Στην ένταση, στην αθλητικότητα και στο περιφερειακό σουτ. Δεν πιστεύω ότι μια ομάδα, αν δεν έχει περιφερειακό σουτ, πια μπορεί να πετύχει, όσο καλή και αν είναι σε άλλους τομείς. Δεν λέω ότι αν μπορούσα να διαλέξω δύο πράγματα, δηλαδή, θα ήταν rebound και σουτ. Και σε αυτή την κατεύθυνση δουλέψαμε το καλοκαίρι για να έχουμε αυτή την ομάδα. Μέχρι τώρα, όπως βλέπω την ομάδα, είναι λίγο το διάστημα, γιατί ο Σλούκας μόλις σήμερα έκανε προπόνηση μαζί μας και είδα την πρώτη φορά ολοκληρωμένα όλη την ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε ταλέντο, είμαστε συμπαγείς αρκετά και θα μπορούμε να παίξουμε καλό μπάσκετ κάνοντας αρκετά διαφορετικά πράγματα. Βλέπετε συνολικά την Ευρωλίγκα να πηγαίνει προς τα εκεί? Ξεκάθαρα. Νομίζω ότι όποιος το βλέπει πηγαίνει στο size, θέλεις ύψος, μέγεθος δηλαδή, και μέγεθος όχι μόνο στις θέσεις 5, σε όλες τις θέσεις και στην περιφέρεια. Θέλει rebound και θέλει ταχύτητα και θέλει shoot. Αν δεν έχεις κάποια από αυτά τα στοιχεία, πρέπει να γίνει φανταστική δουλειά σε όλους τους άλλους τομείς για μια ομάδα να πετύχει. Αυτό πόσο διαφοροποιεί το ρόλο του προπονητή, υπό την έννοια ότι ένα τέτοιο σύστημα βασίζεται περισσότερο στις αρχές και στις αποφάσεις των παικτών και λιγότερο στο να βγει ένα play επακριβώς? Εγώ έχω μια συγκεκριμένη φιλοσοφία για το τι κάνει ο προπονητής στην ομάδα. Δεν θέλω να κάνω overcoaching. Θέλω οι παίκτες να εκφράσουν ταλέντο, αλλά σύμφωνα με κάποιες αρχές όμως που έχουμε. Οι αρχές έχουν να κάνουν με την ταχύτητα που παίζει κάποιος. Που κινείται μακριά από την μπάλα, που κινείται με την μπάλα, που αποφασίζει. Με το spacing φυσικά, με ποια θέση πρέπει να έχει κάθε παίκτη μέσα στο παρκέ. Και αδιαπραγμάτευτο είναι το μαχητικό πνεύμα που δεν μπορεί να λείπει. Αν αυτό συμβαίνει μέσα στο γήπεδο, είμαι πάρα πολύ ευτυχής να μην πω ούτε μια κουβέντα σε κάθε παιχνίδι. Σε προσωπικό επίπεδο, η συγκίνηση που ζήσατε την προηγούμενη σεζόν με την ανταπόκριση του κόσμου, κυρίως στο Final Four της Ευρωλίγκας,
είναι ένας οδηγός και μια πηξίδα για το τι πρέπει, αν μη τι άλλο, να προσπαθήσει να κάνει η ομάδα. Κοιτάξτε, συγκίνηση. Εγώ είμαι χαρούμενος ούτως ή άλλως που είμαι στο σύλλογο. Είναι μια ευλογία για μένα. Ιδίως τώρα πια που οι συνθήκες στην ομάδα μας είναι πολύ καλές, έχουμε καλή ομάδα ούτως ή άλλως. Υπάρχει μεγάλη και θερμή υποστήριξη από τους φιλάβλους της ομάδας μας. Υπάρχει μια αποδοχή από την κοινή γνώμη για τον μπάσκετ που παίξαμε και δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω για την Ευρώπη γενικά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Αν με ρωτάτε τι θα ήθελα να αλλάξω από την περσινή χρονιά, ήταν ότι δεν θα ήθελα να έχει 12.000 κόσμο στο Final Four, γιατί τους στεναχωρήσαμε που δεν πήγαμε τελικό. Θα ήθελα να έχει πολύ λιγότερους, αλλά αυτό και μόνο μεγάλωσε το μέγεθος, το ήδη μεγάλο μέγεθος του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, το μεγάλωσε το γεγονός ότι είχε 12.000 κόσμο εκεί. Και όχι μόνο μας συμπαραστάθηκαν τόσο πολύ, αλλά ακόμα και όταν χάσαμε τον ημιτελικό, ήταν εκεί να μας εισαγωγικά αποθεώσουν και στο επόμενο μάτς. Αυτό είναι μια πολύ υγιής σχέση των φιλάθλων του Ολυμπιακού με την ίδια την ομάδα. Ξέρετε πολύ πόσο σημαντικό ρόλο παίζει αυτή η ομάδα. Αυτός ο κόσμος εδώ, καλός ή κακός, είναι βαρόμετρο και θετικά και αρνητικά. Είναι μεγάλη πίεση που ασκεί στην ομάδα, αλλά και τη σπρώχνει φοβερά όταν είναι υποστηρικτικός. Και εμείς, εκτός ότι πια ο κόσμος είναι πολύ όρεμος και το κάνει, νομίζω και εμείς βοηθάμε στην κατεύθυνση αυτή. Δηλαδή, εμείς κάνουμε τον κόσμο να υποστηρίζει την ομάδα, γιατί ξέρει ότι σε κάθε περίπτωση, κάθε βράδυ θα δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.